Αγαπητές συμπατριώτες σας, μισήριες, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμο κύριε Πρωθυπουργέ. Από σήμερα ο Πρωθυπουργός ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι μισήριος. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Περιφερειάρχες, Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη υποτιμή και αποτελεί μεγάλη περηφάνεια για την Ίσιο να δεχθεί σήμερα εδώ τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Ίσιο μετά από την καταπελευθέρωσή μας το 1948. Και αυτό δεικνύει το ενδιαφέρον του όχι μόνο για την Ίσιο αλλά για όλα τα μεγάλα νησιά. Όπως ανέφερε και στον Δήμο, η περίοδος που ζούμε είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος και περιμένουμε πολλά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω πολλά. Θέλω να καλέσω στο Δήμο τον αγαπημένο συμπατριώτη μας, Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, να πω συγκριμώτες. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή σας, για την ζεστή αγκαλιά σε αυτή το κρύο μεσημέρι το χειμωνιάτικο, που το ζεστάνατε με τα χαμόγελά σας και με την τρυφερή σας φιλόξενη υποδοχή. Θέλω να σας πω ότι η παρουσία μου σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου σήμερα δεν είναι μόνο συμβολική, είναι και βαθύτατα ουσιαστική. Θέλω να δώσουμε σήμερα, εγώ και οι υπουργοί που με ακολουθούν, ένα μήνυμα. Ένα σημαντικό μήνυμα προς εσάς βεβαίως, τους πολίτες της νησίου, αλλά και σε κάθε πολίτη, σε κάθε νησιώτη και νησιώτησα, από άκρη σ' άκρο, στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα νησιωτική και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι ευλογία. Πρέπει όμως να δείξουμε έμπρακτα την έγνοια μας για το μισό της Ελλάδας, που είναι το Αιγαίο, και βεβαίως για όλα τα άλλα νησιά μας, να δείξουμε έμπρακτα την στήριξή μας σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνήθως τους θυμόμαστε εμείς οι Στεριανοί τα καλοκαίρια. Αλλά ο χρόνος έχει 12 μήνες. Δεν είναι μόνο καλοκαίρια. Και θέλω ιδιαίτερα να απευθυνθώ σε αυτούς και αυτές που φυλάνε θερμοπύλες, σαν και εσάς, που βρίσκονται στα ανατολικά μας σύνορα, από άκρο εις άκρο, από τη Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο και ταυτόχρονα κατοικούν στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η πολιτεία έχει χρέος, έχει υποχρέωση να είναι δίπλα σας. Να στηρίζει τη δυνατότητά σας να ζείτε με αξιοπρέπεια και με ευημερία, τη δυνατότητά σας να έχετε ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην Ίσιρο μετά από πολλά χρόνια. Είχα ξανάρθει στο νησί σας ως φοιτητής. Θυμάμαι τότε με μια σκηνή και sleeping bag στην Παχιά. Και θέλω να σας υποστηρικτώ και
κάτι. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το συνάντησα. Ήτανε στο πανηγύρι της Παναγίας, στον Υποριό όμως, στην Κυρά, σε ένα εξαιρετικά, μου έχει μείνει στη μνήμη, πολύ ζεστό, ανθρώπινο πανηγύριο που σχεδόν όλο το νησί, σε μια αυλή, με καλούδια τα οποία είχαν φτιάξει από τα σπίτια, μοιράζανε κρέας και πατάτες, θυμάμαι, γραστές. Και θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς, εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς, είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μια πλούσια οικογένεια. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονό ότι ήταν πραγματικά λαϊκό άνθρωπο. Ζεστό. Μιλούσε με όλου. Έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι. Και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική. Και το σχολίασα, θυμάμαι τότε αυτό στη γυναίκα μου που ήμασταν από τότε μαζί. Και θέλω σήμερα να το θυμίσω. Διότι πράγματι ο Πάνο είναι ένα άνθρωπο έξω καρδιά. Και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νησιά, από τα νησιά, από τα νησιά. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, διότι έχουμε, παρά τις διαφορές μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή έγνοια και μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, και ιδιαίτερα μετά τις τρομακτικές δυσκολίες στην οποία έχει μπει η πατρίδα μας, από το 2010 και μετά, με την επιβολή πολιτικών που έχουν ηλατήσει την κοινωνία και τους πιο αδύναμους. Και πήραμε το θάρρος να συγκρουστούμε, να βγούμε μπροστά, να την παρατεθούμε. Με δυνάμεις υπέρτερες από το δικό μας το ΤΟΙ, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των Ελλήνων, ανεξάρτητα από την ιδεολογία τους και στο τι πιστεύω, να ζήσουμε αξιοπρέπεια και ιδιαίτερα το πιο αδύναμο. Και πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι. Βρισκόμαστε και τώρα σε δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά τουλάχιστον έχουμε αποδείξει ότι προσπαθούμε παρά τις δυσκολίες και τα μέτρα τα οποία ήταν βαριά όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αναγκαστήκαμε ορισμένα από αυτά να τα διατηρήσουμε για ένα χρονικό διάστημα μέχρι η πατρίδα μας να βγει από το ζυγό της επιτροπίας, και θέλουμε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Είχαμε και έχουμε πάντα έγνοια όμως τους πιο αδύναμους. Αυτό το διάστημα, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να θεσμοθετήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλων των Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αυτών που είναι ανασφάλιστοι. Και δυστυχώς στις μέρες μας ανασφάλιστοι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα να νοσηλευτούν σε δημόσια νοσηλευτήρια. Δρομολογούμε την κάλυψη 5.000 κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας μας, τα οποία σχεδόν ερήμωσαν τις πολιτικές της πρώτης καταστροφικής πενταετίας των μνημονίων. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, πήραμε μια απόφαση με το που είδαμε ότι μέσα από τους κόπους του ελληνικού λαού και από την υπεραπόδοση των στόχων που είχαμε για το 2016, μέσα από την κάλυψη όλων των στόχων στην πάταξη του λαθρεμπορίου, μέσα από την υπερκάλυψη όλων των στόχων που προσδοκούσαμε, από την εξέταση, την εξονυχιστική όλων αυτών των ληστών της φοροδιαφυγής, ληστών με γιώτα και ληστών με ήττα, όπως θέλετε. Καταφέραμε και εξοικονομήσαμε πάνω από τον στόχο του προγράμματος, που ήταν 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 900 εκατομμύρια, και φτάσαμε να έχουμε έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Και αποφασίσαμε ότι αυτά τα έσοδα θα τα δαπανίσουμε τώρα, πριν τελειώσει αυτή η χρονιά, για να κάνουμε πράξη ένα όραμα
υπόσχεση και όραμα ταυτόχρονα στήριξη στον πιο αδύναμο, αυτόν που τα χρόνια της καταστροφικής πενταετίας είδαν τις συντάξεις τους να λιλατούνται πραγματικά και να μειώνονται κατά 40% σχεδόν. Και πράγματι αποφασίσαμε να δοθεί σε όσους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα παίρνουν κάτω από 850 ευρώ μηνιαία σύνταξη, η 13η σύνταξη και μάλιστα αντισυμμετρικά από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή όσοι λαμβάνουν λιγότερα να πάρουν περισσότερα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολιτικοί ή πολιτικές δυνάμεις στον τόπο που αυτήν την επιλογή, αντί να τη χαιρετήσουν, αντί να ασκήσουν κριτική και να πούνε «δεν αρκεί, χρειάζονται κι άλλα», ύψωσαν φωνή κατηγορίες και είπαν «μα πώς είναι δυνατόν, κινδυνεύουμε να εκνευρίσετε τους εταίρους μας και τους δανειστές μας που παίρνετε τις αποφάσεις». Και θέλω, φίλες και φίλοι, να τους θέσω όλους αυτούς στη δική σας κρίση και σε όλων των πολιτών που σήμερα μας ακούνε. Εμείς λοιπόν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα μέχρι κεραίας. Αλλά οποιαδήποτε υπέρβαση σε στόχους και σε έσοδα υπάρχει μέσα από την τήρηση του προγράμματος, δεν θα ρωτήσουμε κανένα για να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Και τώρα βρίσκομαι εδώ απέναντί σας, ενώ όσο γνωρίζετε ότι μέσα από, από αυτές τις εξαγγελίες αποφασίσαμε και κάτι ακόμα. Κάτι το οποίο είχαμε ηθική υποχρέωση όμως και δεν έχει να κάνει με το πλεόνασμα. Να δώσουμε μία μικρή ανταπόδοση, την ελάχιστη δυνατή, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της προσφυγικής κρίσης και είναι ταυτόχρονα τα βάρη όλης της Ευρώπης, διότι τα νησιά μας, τα νησιά της πρώτης γραμμής, σηκώνουν τα βάρη ολόκληρης της Ευρώπης στο προσφυγικό. Αποφασίσαμε λοιπόν τα νησιά της πρώτης γραμμής από την Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο να απαλλαγούν από την αύξηση του ΦΠΑ έτσι όπως προβλέπεται στην συμφωνία και στο πρόγραμμα προσαρμογής, ακριβώς διότι σηκώνουν όλο αυτό το τεράστιο βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης και σηκώνουν, θα έλεγα, και το ανάστημα της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Πρόκειται για τα νησιά όλης της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου και όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, τα οποία, όπως είπα και πιο πριν, σηκώνουν το βάρος της υποδοχής και της φιλοξενίας, αλλά είναι και τα νησιά μας που τούτη την ώρα μπροστά σε σύγχρονες προκλήσεις έχουμε χρέος να τα στηρίξουμε. Και έχουμε χρέος να κάνουμε όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτά τα νησιά να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνονται ότι η ελληνική πολιτεία μεριμνά για αυτούς. Έλεγα στη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτίας της τοποθεσίας της γεωγραφικής έχει όλες τις ευλογίες αλλά και όλους τους κινδύνους μαζί. Έχει την ευλογία του γεγονότος ότι ζούμε σε μια καταπληκτική χώρα, ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα που ο κάθε Ευρωπαίος αλλά και ο κάθε πολίτης του κόσμου θα ήθελε να επισκεφτεί. Ζούμε σε μια χώρα με ένα εκπληκτικό κλίμα, ζούμε σε μια χώρα με σημαντικές ενεργειακές πηγές, ενεργειακό διάδρομο των πηγών ενέργειας του μέλλοντος, ζούμε όμως ταυτόχρονα και σε μια χώρα όπου ανέκαθεν αποτέλεσε μήλον της έρηδας εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης και που σήμερα αποτελεί το τελευταίο πεδίο σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Από την Ουκρανία, την Τουρκία με όλα όσα συμβαίνουν στη γείτονα, τη Συρία, τη Μέση Ανατολή. Και νοτιότερα θα έλεγα τη Λιβύη, την αστάθεια στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε υπόψη μας
ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της χώρας μας, που είναι η μεγάλη έκταση των νησιών και η διασπορά του νησιωτικού πληθυσμού, αυτή η ιδιομορφία πρέπει να έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και αξία. Διότι ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά της απομόνωσης, των δυσκολιών διαβίωσης, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Ακούω τώρα τελευταία διάφορους τεχνοκράτες, ανόητους θα έλεγα. Τους έχουμε υποτίθεται για να μας λένε σωστά τους αριθμούς, ούτε τους αριθμούς δεν μας λένε σωστά. Έχουν παραδεχτεί αρκετές φορές ότι έχουν κάνει λάθος τους αριθμούς, αλλά μας λένε τώρα ξανά το λάθος είναι το σωστό. Και μας λέγανε παλιότερα, από το 2010, ότι με αυτό το πρόγραμμα θα βγούμε από την κρίση. Απέτυχε το πρόγραμμα, ξανά το 2012 νέο πρόγραμμα, μας λέγανε θα βγούμε από την κρίση, απέτυχε και αυτό το πρόγραμμα. Έκαναν υπεραισιόδοξες προβλέψεις επιβάλλοντας μέτρα σκληρής λιτότητας και τώρα που έχουμε ένα πρόγραμμα με ήπια προσαρμογή, κάνουν τις αντίστροφες προβλέψεις. Κάνουν προβλέψεις ύφεσης ενώ έχουμε γυρίσει στην ανάπτυξη. Και κάνουν προβλέψεις ελλείμματος για το 2016 και για το 2015, ενώ έχουμε ξεπεράσει το 1% της προβλέψης τους και έχουμε υπερακόδες στον στόχο. Και έρχονται λοιπόν τώρα αυτοί που επέβαλαν κάποια στιγμή αυτή την πολιτική της εξίσωσης του ΦΠΑ και στα νησιά μας, δίχως όμως να έχουν υπόψη τους τι σημαίνει νησί, ίσως να είχαν κάνει διακοπές στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και στην Πάρο. Αλλά και εκεί αυτή η εικόνα της Ευμάρειας, είναι η εικόνα ενός τριμήνου. Δεν βρέθηκαν ποτέ σε ένα μικρό, ακριτικό και απομονωμένο νησί το χειμώνα. Όταν έχει απαγορευτικό και δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και όταν πολλές φορές άνθρωποι φοβούνται να αρρωστήσουν μη τυχόν και δεν βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν γρήγορα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και όταν πολλές φορές και πολλά νησιά, ευτυχώς όχι σήμερα, είχαν στέρηση ακόμα και γιατρού, ακόμα και δασκάλου. Θέλω λοιπόν να απαντήσω σε όλους αυτούς ότι η Ελλάδα βεβαίως και είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και θα φροντίσει να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία της υποστήριξης της κοινωνικής της συνοχής. Και τα νησιά μας, οι νησιώτες μας, αποτελούν βασικό συστατικό αυτής της συνοχής, πόσο δε μάλλον σε μια εποχή νέων προκλήσεων. Έρχομαι λοιπόν σήμερα εδώ, απευθυνόμενος στους νησιώτες όλης της χώρας, έχοντας επεξεργαστεί με τη βοήθεια των συναρμόδιων Υπουργείων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Οικονομικών, ένα πλαίσιο, ένα συνολικό πακέτο, μία δέσμη μέτρων ενίσχυσης της νησιωτικής Ελλάδας. Μέτρων που πιστεύω έχουν ένα βασικό στόχο, να διευκολύνουν την παραμονή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά και ιδιαίτερα στα πολύ μικρά νησιά, αυτά με πληθυσμό μικρότερο από τους 3.000 κατοίκους. Μέτρα που αφορούν την περιουσία αλλά και την παροχή κινήτρων, μέτρα που αφορούν την παροχή ειδικών κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, μέτρα που έχουν στόχο την ανάπτυξη, μέτρα που έχουν στόχο να διαμορφώσουν ή το δυνατόν μια ευκολότερη διαβίωση αλλά και μια προοπτική αναπτυξιακή για τους νησιώτες και τα νησιά μας. Έλεγα λοιπόν ότι τα νησιά μας διαθέτουν εξαιρετικούς ανθρώπινους, φυσικούς και κοινωνικούς πόρους, καθώς και μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Και στόχος μας είναι, αξιοποιώντας αυτούς τους πόρους και αυτές τις δυνατότητες, να μετατρέψουμε σιγά σιγά τη λυσιωτικότητα από πρόβλημα σε πλεονέκτημα και σε ευκαιρία ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση της καθημερινότητας, στην ενίσχυση των υποδομών,
τον επανασχεδιασμό των θαλάσσιων μεταφορών, στην στήριξη της αγροτικής οικονομίας και της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας των κατοίκων των νησιών. Για την καταγραφή και επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη των νησιών μας, ενεργοποιείται άμεσα το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει ήδη ετοιμαστεί και προωθείται προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Παναγιώτης Κουρουβλής, που βρέθηκε εδώ στην Ίσυρο στις 18 του Αυγούστου ως Υπουργός Εσωτερικών και υποσχέθηκε και κοιτάζεται εγώ σήμερα μαζί σας και ήρθα. Ο Παναγιώτης λοιπόν εργάζεται με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τους ομολόγους από άλλες νησιωτικές ευρωπαϊκές χώρες για την διεκδίκηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος εδαφικής συνοχής για τις νησιωτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό επιδιώκουμε να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της επόμενης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Προεδρία της Μάλτας, μιας χώρας που είναι νησί. Και στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση της νησιωτικότητας ως θεμελιώδους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρία σημαντικά ζητήματα, τα τρία σημαντική σημασία ζητήματα στα οποία θέλω να αναφερθώ